31ο Δημοτικό Σχολείο Ιρακλείου στεγάζεται σε ένα σπίτι που με μια σχετική διαμόρφωση χρησιμοποιείται ως σχολείο, ενοικιάζεται ως σχολείο. Πρώτο Δημοτικό Χανίων στεγάζεται σε οικία που ανήκει στην εκκλησία με πάρα πολλές ελλείψεις σε βασικές κτηριακές ανάγκες. Το κτίριο του Πεντηκοστού Νηπιαγωγείου Ηρακλείου είναι υπόγειο από την πίσω πλευρά του. Συχνά όταν υπάρχουν προβλήματα διαρροής στον δρόμο, οι τοίχοι στάζουν νερά. Το Δημοτικό Γουρνών είναι σπασμένο στα δύο και με απόσταση ενό χιλιομέτρου το ένα από το άλλο. Τρίτο, κοσμικέ συνθήκε που θέτουν τη σωματική ακαιρεότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε κίνδυνο επικρατούν σε μεγάλο μέρο των σχολικών κτηρίων τη Κρήτη. Δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που εμεί τώρα λέμε ότι ο κόμπο έφτασε στο χτένι. Δεν πάει άλλο. Κάθε πρωί που στέλνουμε τα παιδιά μα στο σχολείο, δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουν σώα. Την ώρα που οι αρμόδιοι ζητούν από τη σχολική κοινότητα να εντάξει στην καθημερινότητά τη προηγμένε τεχνολογίε, οι σχολικέ μονάδε καταραίουν με του γονεί να καρδιοκτυπούν. Στο παράδειγμα του σεισμού, πριν από 1,5 χρόνο, όλοι οι γονεί με το που ακούσαμε για το σεισμό ή που τον νιώσαμε το σεισμό, Εστυχτοδό τρέξαμε στα σχολεία. Γιατί ξέρουμε όλοι βαθιά μέσα μα ότι είναι πλέον ακατάλληλοι χώροι για να υπάρχουν εκεί τα παιδιά μα. Δηλαδή, δημόσια κτίρια που έπρεπε να είναι χώροι συγκέντρωση του γενικότερου πληθυσμού, όχι μόνο του μαθητικού, γίνονται παγίδε θανάτου. Σε ό,τι διαφορά την ειδική εκπαίδευση, οι συνθήκε στην πλειονότητα των σχολείων είναι άθλιε. Το τέταρτο ειδικό δημοτικό σχολείο Χανίων. Οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν ακόμα και σε διαδρόμου. Ενώ οι τουαλέτε των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση σε αμαία. Και μιλάμε για ειδικό σχολείο. Στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Μυρών απαιτείται και η προσθήκη αιθουσών, καθώ τα τμήματα ένταξη του σχολείου στεγάζονται σε αποθήκε. Δεν γίνεται το 2023 να δεχτούμε ότι τα παιδιά μα ζουν από σύμπτωση. Επειδή έτυχε να πέσει πούμε, το δέντρο, αλλά να μην πέσει πάνω του. Έτυχε να πέσει ο σοβά, αλλά εκείνη την ώρα να μην πέσει πάνω του. Η Ομοσπονδία Γονέων Κρήτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου, παρουσίασε τη θλιβερή πραγματικότητα των σχολικών υποδομών, τονίζοντα για άλλη μια φορά την ανάγκη για σύγχρονη και ασφαλή σχολική στέγη. Η συνέντευξη αυτή δίνεται στον απόϊχο και του μεγάλου σεισμού που έζησαν οι λαοί σε Τουρκία και Συρία, αλλά και του μεγάλου εγκλήματο που όλοι παρακολουθήσαμε και μα συγκλώνησε, στα Τέμπη. Και δυστυχώς αυτό που βλέπουμε στα σχολιά είναι κάτι αντίστοιχο. Διαρκώς βλέπουμε τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες να μοιράζονται μεταξύ αρμόδιων και αναρμόδιων, να μας κάνουν μπαλάκι ο ένας τον άλλον, ώστε τελικά να μην βρίσκουμε απάντηση για τίποτα. Η χρηματοδότηση όπως θα καταλάβατε κι εσείς, δεν είναι από το κράτος, δεν είναι η χρηματοδότηση που υποσχέθηκαν ότι θα δώσουν αυτό το 1,5 εκατομμύριο. Είναι χρηματοδότηση από ιδίους πόρους του Δήμου, που σημαίνει ότι έχουν τα βάνη. Ακόμα και το 1,5 εκατομμύριο που επικαλείται αυτή τη στιγμή ο Δήμος, να το πω έτσι πολύ απλά, είναι σουσάμια κουλούρια. Δεν φτάνει για τίποτα. Και καλό θα ήταν να δούνε τον προπολογισμό που ψήφισαν μόλις πριν 15 περίπου μέρες, που στον κωδικό για συντήρηση σχολικών κτηρίων είναι 0 ευρώ. Παράλληλα, η Ομοσπονδία ζητά ασφαλεί μαθητικέ μεταφορέ. Καλούμε τι ενώσει και του συλλόγου γονέων να κάνουν αντίστοιχε παρεμβάσει και όλοι μαζί να δούμε πώ με τι κινητοποιήσει μα πλέον θα παρεύουμε για αυτά τα ζητήματα για να λυθούν.